Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Χαίρετε κυρία Ζαμπάλη, τι κάνετε? Εμείς προσπαθούμε καλά να είμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εσείς? Και εμείς κάπως έτσι. Κάπως έτσι είμαστε. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να μας συστήσετε τον μικρό Νεκτάριο. Είναι τριών ετών. Ο Νεκτάριος Ψιλογιάννης είναι τριών ετών. Γεννήθηκε το Φλεβάρι του 2017. Και από τότε που γεννήθηκε πραγματικά δίνει τον δικό του μαραθώνιο μέχρι και σήμερα. Στον οποίο τα καταφέρνει μια χαρά. Προσπαθεί και ανταπεξέρχεται και ξεπερνάει το ένα πρόβλημα πίσω από το άλλο. Έχει μέλλον μπροστά του. Έχει μέλλον μπροστά του, αλλά πάσχει από βροχοπνευμονική δυσπλασία. Έχει γεννήθηκε και με ένα πρόβλημα στην καρδιά το οποίο το ξεπέρασε. Είναι τριών ετών και να σκεφτούμε ότι σχεδόν τον έναν χρόνο τον πέρασε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουν γίνει πάνω από 5 χειρουργία. Έχει βγει νικητής μέχρι σήμερα, το παλεύει. Χάρη στους δύο πραγματικά άξιους γονείς του, οι οποίοι έτσι, με ένα αίσθημα, πώς θα το πω, πραγματικά ένα αίσθημα υπερηφάνειας. Καλά, είναι ήρωες αυτοί οι γονείς. Ναι, δεν είναι. Ναι, ναι, πραγματικά. Όλοι οι γονείς που έχουν τέτοια παιδιά που ανεβαίνουν Γολγοθά, τα παιδάκια που ανεβαίνουν το Γολγοθά, όλοι οι γονείς είναι ήρωες, δεν το συζητάω. Εδώ είναι μου ήρωες. Τα λέτε τώρα και λιποθυμώ, ναι. Και σκεφτείτε ότι προσπαθήσαμε πραγματικά πάρα πολύ να τους πείσουμε ότι όλο αυτό που πάμε να κάνουμε δεν θα έχει καμία μορφή ερανική. Ίσα ίσα ο Νεκτάριος θα μας βγάλει έξω στο δρόμο για να περπατήσουμε, να τρέξουμε και εμείς θα το επιστρέψουμε το αντίτιμο της συμμετοχής μας. Τόσο απλά και πραγματικά ενώ ξεκινήσαμε εξαιρετικά με συμμετοχές πάρα πολλές. Ο αγώνας καταρχήν ήταν να σε πραγματοποιηθεί. Πριν πάμε λίγο στον αγώνα, για να κλείσουμε λίγο με τα ιατρικά, εσείς κάνετε μια προσπάθεια γενικά να συγκεντρωθεί ένα χρηματικό ποσό. Το παιδί πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, δεν γίνεται? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Α, γίνονται εδώ οι εργοθεραπείες του και οι φυσιοθεραπείες του. Απλά πρέπει να προμηθευτεί, να βρει πρόσβαση σε έναν ακριβό εξοπλισμό. Ναύτικες, ορθοστάτες, αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο κόστος. Αυτά δεν του παρέχονται δωρεάν από το κράτος? Όχι, δεν του παρέχονται δωρεάν. Αυτό είναι το λυπηρό και οξύμορο, δηλαδή. Το λυπηρό. Γραφειοκρατικά γρανάζια ατελείωτα. Ναι, ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ καλέστε. Το χειρότερο πρόσωπο φαίνεται ακόμα και σε παιδιά τα οποία έχουν πραγματικά ανάγκη. Αλλά δεν είναι τώρα τη παρούση να το αναπτύξουμε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε χρειάζεται έναν εξοπλισμό και γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να συνεχίζει σωστά και τις θεραπείες του το παιδάκι. Οπότε όλο αυτό παρακίνησε και πραγματικά μέσα από ένα πολύ θλιβερό γεγονός, γιατί είναι γενικά θλιβερό να ακούς ότι παιδάκια έχουν διάφορες αρρώστιες, παλεύουν από τότε που γεννήθηκαν. Αυτό όμως παρακίνησε τους συντοπίτες του. Το παιδάκι είναι στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής και από εκεί ξεκίνησε η προσπάθεια. Ακριβώς έτσι έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Η οποία ξεκίνησε, καταρχήν για να κλείσουμε όπως είπατε mm-hmm. Το κομμάτι, το τι χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εκτός από την πρόσβαση στον απαραίτητο αυτόν εξοπλισμό, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, και εδώ να μπούμε γιατί το ζούμε όλοι μαζί. Φυσικά. Στην περιοχή, να μπούμε και σε μια διαδικασία να υπάρχει πρόσβαση και σε λογοθεραπεία, αλλά και σε εργοθεραπεία και φυσιοθεραπείες. Τα οποία λόγω της απόστασης Νέος Μαρμαράς με ένα αστικό κέντρο που είναι στη Θεσσαλονίκη επιβαρύνει αυτή την κατάσταση οικονομικά. Φυσικά. Αρκετά. Φυσικά. Τώρα, όλοι εμείς... Εσείς το μάθατε από το Νέο Μαρμαρά και πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία? Από φίλους του παιδιού, του ζευγαριού, των γονέων, ας πούμε? Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Από οικείους και φίλους. Που είπατε πρέπει να γίνουμε μια γροθιά να βοηθήσουμε.
Έτσι ακριβώς. Πίστηκαν οι άνθρωποι ότι αυτό που θα πηγαίναμε να κάνουμε ήταν πραγματικά υπέρ του νεκτάριου και θα γινόταν με τον πιο όμορφο τρόπο. Ξεκίνησε η διαδικασία, μπήκαμε στις λίστες του ΣΕΓΑΣ, όλα θα γινόντουσαν βάση διαδικασιών. Για να κάνατε έναν μαραθώνιο, εσείς το αποφασίσετε το Φεβρουάριο για να γίνει το Μάιο, σωστά? Το Γενάρη περίπου για να γίνει τον Μάιο. Αλλά οι εξελίξεις μας πρόλαβαν λόγω της υγειονομικής κατάστασης και με βάση αυτό το παρατείναμε για τις 20, το αναβάλαμε για τις 20 Σεπτεμβρίου. Έχουμε αντιληφθεί ότι τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά, είναι αδύνατο να τηρηθούν με πάρα πολύ κόσμο. Είναι πραγματικά αδύνατο και για ανθρώπους όπως εμείς, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε τριβή με τέτοιους αγώνες. Και έτσι απευθυνθήκαμε στους χορηγούς, οι οποίοι πραγματικά δεν έχω λόγια γι' αυτό. Δηλαδή δείχνουν το καλύτερο κοινωνικό τους πρόσωπο. Και αν μου επιτρέπεις να τους αναφέρω, ανέλαβαν όχι απλά να μην αποσύρουν τις χορηγίες τους, αλλά να τις διπλασιάσουν κιόλας, έτσι ώστε ο νεκτάριος να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά. Αλλά με την προϋπόθεση ο αγώνας αυτός να γίνει συμβολικά. Mm-hmm. Θα τρέξουν δηλαδή μόνο δύο αθλητές για τα 20 χιλιόμετρα και μόνο δύο αθλητές για τα 5 χιλιόμετρα, προς τιμή του νεκτάριου, μεταφέροντας το μήνυμα αυτό. Και όλος ο εξοπλισμός αλλά και οι εργοθεραπείες θα καλυφθούν από τους χορηγούς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα και μας καλούν και από τον ίδιο το ΣΕΓΑΣ να μας δώσουν συγχαρητήρια, γιατί σκεφτήκαμε λίγο έξω από το κουτί να κάνουμε κάτι το οποίο, γιατί πραγματικά υπάρχουν γιορτές και αθλητικά γεγονότα που λόγω της υγειονομικής κατάστασης που βιώνουμε μπορούν να μπουν σε πάυση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες είναι αδύνατο να περιμένουν. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και το Συθωνία Μίνι Μάραθον Ράνος Χορνεκτάριος. Mm-hmm. Και οι χορηγοί αναλαμβάνουν να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Θέλω να αναφέρω ότι ο μεγάλος χορηγός είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι. Χορηγοί είναι η Fix Άνευ, το Mediterranean Cosmos, το Μέλις Ήθον. Καλά, κάποιος θα βλέπει ούτως ή άλλως και στην αφίσα, νομίζω, που κυκλοφορεί. Να ρωτήσω κάτι, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, χωρίς να τρέξει ή που δεν μπορεί να είναι εκεί παρόν, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας? Μπορεί να υπάρχει ακόμα στη viva.gr, είναι ανοιχτή η συμμετοχή. Mm-hmm. Οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει μπορεί να πληρώσει το αντίτιμο μέσω της Vivas, να έχει και την απόδειξή του. Ναι. Κλείνει στις 15 Σεπτεμβρίου. 15, ναι. Κλείνει 6 μέρες νωρίτερα η Viva και μπορεί οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει να συμμετάσχει μέσω της Viva.gr. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερα να βοηθάνε πολλοί με όμικρον γιώτα, έστω και λίγο από τον κόσμο τον απλό, δεν μιλάω για εταιρείες και επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Και το πιο σημαντικό είναι να πω ότι ενώ υπήρξαν οι εγγραφές και ήταν ένας μεγάλος αριθμός εγγραφών, κανείς δεν ζήτησε λόγω της ακύρωσης του αγώνα, δεν ζήτησε κανένας τα χρήματά του πίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι δεν τους ενδιέφερε πραγματικά να βοηθήσουν. Ναι, ρε παιδί μου, να έχουμε λίγο ευαισθησία. Διανύουμε τόσο δύσκολους καιρούς. Να ρωτήσω κάτι, μια που ξέρω και την άλλη σας ιδιότητα, καθώς είστε στην Επιτροπή Διοργάνωσης αυτού του υπέροχου φεστιβάλ στον Παρθενώνα Χαλκιδικής, στον υπέροχο Παρθενώνα, φέτος δεν έγινε. Ναι, φέτος η ομάδα του φεστιβάλ, όπως και κάθε χρόνο, θα ξέρεις πολύ καλύτερα. Αρχές Ιουλίου, δεν γίνεται? Αρχές Ιουλίου. Δουλεύαμε εντατικά για να γίνει στις αρχές Ιουλίου. Είναι το Parthenon Film Festival, για να το πούμε. Ναι. Το Parthenon Film Festival σινεμά στο χωριό. Mm-hmm. Το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο, τον αρχές Ιουλίου, στον παραδοσιακό οικισμό Παρθενώνα στην Καλκιδική, στο δεύτερο πόδι. Mm-hmm. Οι παρούσες συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να διοργανώσουμε το Parthenon Film Festival, θέτοντας προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των συμμετοχών του στη διοργάνωση. Και ξέρεις, επειδή έχεις έρθει. Ναι, ναι, έχω έρθει και είναι υπέροχο. Και ξέρεις ποιο είναι το κλίμα. Για μας βασικό χαρακτηριστικό του φεστιβάλ από τον πρώτο χρόνο είναι, τη διεξαγωγή του, είναι η ελεύθερη πρόσβαση. Mm-hmm. Σε όλους τους θεατές. Οποιοσδήποτε περιορισμός στην προσέλευση
αφαιρεί αυτό που λέμε το σινεμά στο χωριό, ναι, ναι. που είναι το κύριο, το κύριο συστατικό του. Οπότε ναι. δεν το προχωρήσαμε. Ναι, δεν θα εξυπηρετούσε και το σκοπό για το οποίο διοργανώθηκε, φτιάχτηκε αυτός ο δεσμός, ας πούμε. Οπότε φαντάζομαι τώρα πάτε για την επόμενη χρονιά. Πάμε για την επόμενη χρονιά, για το 2021, όπου η επόμενη χρονιά πραγματικά θα είναι μια χρονιά η οποία θα αναπτυχθεί αρκετά το φεστιβάλ με πολύ μεγάλες και δυνατές συνεργασίες και χαρίζοντας φέτος η φετινή μας αφίσα συγκυριακά ήταν η αγκαλιά, έτσι, μια αγκαλιά ναι. η οποία έχει να το ξέρατε. Πολύ από ναι, όλους, ναι, που να ναι, το ξέραμε. Ναι, ναι, αυτή την αγκαλιά θα τη δώσουμε του χρόνου στους θεατές, οι οποίοι πραγματικά τα μηνύματα που πήραμε ήταν τα πάρα πολλά για τη λύπη τους που δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Κύριε Μαλίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία για το μικρό νεκτάριο, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Και να γινόμαστε μια γροθιά στα δύσκολα, αλλά και στα εύκολα να έχουμε και λίγο την ευαισθησία μας και να χαιρόμαστε όλοι μαζί. Ελπίζουμε το παιδάκι να ξεπεράσει πολύ γρήγορα και όσο γίνεται πιο ανώδυνα όλο αυτό το γολγοθά που καλείται να ανέβει, το ίδιο και οι γονείς του φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.